Δείτε σήμερα. Με 158 ναι, η κυβέρνηση έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Τι προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες από το πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Βουκώλου στη Σμύρνη. Άμεση αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τελέστηκε σήμερα το πρωί το 20ετές μνημόσυνο του Μακαριστού Γέροντος Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος. Και τώρα το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είναι η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Σήμερα Κυριακή 9 Ιουλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Ιερομαρτύρων Παγκρατίου, Επισκόπου Ταυρομενίου και Μεθοδίου Επισκόπου Λάμπης της Κρήτης. Παρακολουθήσεις τον βίο του στην ενότητα συνεξαριστή στην Πεμπτουσία TV. Πάμε να δούμε κυρίες και κύριοι την επικαιρότητα της ημέρας. Πρώτον πυλών είναι το πρώτο κύμα καύσωνα στη χώρα μας. Το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν στη χώρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για περίπου μία εβδομάδα. Συγκεκριμένα από την 3η 11 Ιουλίου ο υδράργυρος θα ανέβει πάνω από τους 37 βαθμούς, ενώ από την 4η 12 Ιουλίου το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στην πολιτική σκηνή τώρα, με 158 ναι και 142 όχι, η κυβέρνηση πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή στη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε τους στόχους της κυβέρνησης για την τετραετία, ενώ προανήγγειλε ότι προωθείται την ερχόμενη εβδομάδα νομοσχέδιο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Στις αρχές της εβδομάδος που μας έρχεται, αναρτούμε σε δημόσια διαβούλευση ένα νόμο με ένα άρθρο που θα καταργεί όλα τα εμπόδια για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Στην πρώτη μας θητεία κάναμε το πρώτο βήμα για την καθιέρωση αυτού του δικαιώματος. Βάλαμε πάρα πολλούς περιορισμούς. Το ξέρετε καλά. Φτάσαμε τους 190 βουλευτές και όχι τους 200. Σήμερα λοιπόν ήρθε η ώρα, αφού δοκιμάσαμε τη διαδικασία στην πράξη, να δούμε πόση συνέπεια τελικά υπάρχει μεταξύ λόγων και πράξεων και το σχέδιο νόμου αυτό να εγκριθεί από 300 βουλευτές. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στη Σμύρνη τώρα, όπου έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι εικόνες από το πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στον ιστορικό Ελληνορθόδοξο Ιερό Ναό του Αγίου Βουκώλου στη Σμύρνη το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας θλίψη στην τοπική ελληνική κοινότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από ιδιωτική εταιρεία υπό την αιγίδα του πολιτιστικού οργανισμού του Δήμου Σμύρνης, ο οποίος έδωσε την σχετική άδεια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει τη διοργάνωση, κάνοντας λόγο για προσβολή, βεβήλωση και καλεί την τουρκική κυβέρνηση να πράξει τα δέοντα ώστε να αποδίδει τον απαιτούμενο σεβασμό στην πολιτιστική, ιστορική και θρησκευτική κληρονομιά όλων των θρησκειών της επικράτειάς της. Ο Δήμος Σμύρνης μεταφέρει την ευθύνη στην διοργανώτρια εταιρεία και με ανακοίνωσή του δικαιολογείται λέγοντας ότι δεν είχε σχέση με την εκδήλωση, αλλά απλώς παραχώρησε την άδεια. Εξέφρασε ωστόσο τη λύπη του. Η 9η Ιουλίου αποτελεί σημαντικό σταθμό και φάρο αντίστασης του κυπριακού ελληνισμού έναντι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα το 1821, ο Τούρκος διοικητής της Κύπρου, Κιουτσούκ Μεχμέτ, αποφάσισε κατόπιν εγκρίσεως της υψηλής πύλης να σκοτώσει 486 προεστώτες, κληρικούς και μητροπολίτες του τόπου. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός, ο οποίος στις 9 Ιουλίου του 1821 απαγχωνίστηκε στην πλατεία Διοικητηρίου της Λευκωσίας κάτω από μία μουριά, ενώ την ίδια ημέρα καρατομήθηκαν 3 Μητροπολίτες της Κύπρου. Με αφορμή το μνημόσυνο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανού που μαρτύρησε σαν σήμερα, ο Δοφιλέστατος Επίσκοπος Λίδρας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής Μαχαιράς στην Κύπρο, κύριος Επιφάνιος, μίλησε σε περσινή του συνέντευξη για τον βίο και τα σύγχρονα διδάγματα αποκλειστικά στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Το μαρτύριο λοιπόν του Κυπριανού δεν είναι μαρτύριο μόνο υπερτρίδος με την αυστηρή εννοία του όρου όπως έχουμε σήμερα και κατανοούμε, που είναι τα χώματα και η πατρίδα γεωπολιτικά. Ο Κυπριανός, έχουμε μαρτυρίες από το 1821 μέχρι σήμερα, εδώ και 200 χρόνια, όπου αναφέρεται ότι είναι μάρτυρας της πίστεως και της πατρίδος ή ιερομάρτυρας. Και
έχουμε μαρτυρία από έναν Εβραίο Γερμανό, πρώην παπικών και μετέπειτα προτεστάντη που ήταν εδώ εκείνες τις μέρες και καταχωρίζει ότι είπαν του Αρχιβισκόπου να λαξοπιστήσει και δεν εδέχτηκε. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να την ακούσετε σήμερα στο Πρακτορείο Ορθοδοξία. Ακόμη διαβάστε σήμερα άρθρα και αφιερώματα για τη σημερινή επέτειο, τα οποία μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Πεμπτουσίας αλλά και στο op.gr. Και να περάσουμε σε ειδήσεις από τον Ορθόδοξο κόσμο. Στο πλαίσιο ενημέρωσης και διαλόγου για την πορεία της αναθεώρησης του Συντάγματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ελπιδοφόρος συναντήθηκε χθες με κληρικούς της Ιεράς Μητρόπολης Σικάγου. Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους κληρικούς να μοιραστούν ερωτήσεις, σχόλια και προσωπικές ιδέες και ελπίδες για το μέλλον της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος αναμένεται να πραγματοποιήσει παρόμοιες συναντήσεις με κληρικούς και από τις άλλες Μητροπόλεις στους επόμενους μήνες. Στη Ρουμανία τώρα, οι φοιτητές της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής στο Βουκουρέστι κατά την τελετή αποφοίτησης ορκίστηκαν στο παρεκκλήσι της Αγίας Εκατερίνης, παρουσία του Κοσμήτορα και των καθηγητών της σχολής. Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Επίσκοπος Πλαιστίου κ. Βαρλάμ, ο οποίος κατά το κήρυγμά του συνεχάρη τους αποφοίτους και μεταξύ άλλων επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι σε αυτόν τον κόσμο καλούνται να ομολογούν την πίστη που αποκαλύφθηκε μέσω των προφητών και μέσω του ίδιου του Υιού του Θεού. Στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου τελέστηκε χθες η εξόδος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου και επί σειρά πολλών ετών Γενικού Αρχαιρετικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πέτρας και Χερονήσου Γεωργίου Ατσαλάκη. Της ακολουθίας προέστη ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβασμιότατους Μητροπολίτες Ιεραπίτης και Σιτίας κ. Κύριλλο και Πέτρας και Χερονήσου κ. Γεράσιμο. Ο Αρχιεπίσκοπος στο λόγο του αναφέρθηκε στην καταχριστών ζωή του μακαριστού, η οποία ήταν μια διαρκής μαρτυρία και πορεία προς την Ανάσταση, όπως είπε χαρακτηριστικά. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου το 20ετές μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος του Δευτέρου Χρυσοφάκη. Του όρθρου και της πολυερχαιρετικής θείας λειτουργίας προεξήρχε κατόπιν σεπτής αδείας και ευλογίας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων. Συμπροσευχούμενοι στο ιερό βρέθηκαν ο Παναγιώτατος κ. Άνθιμος και ο Μητροπολίτης Μιλήτου κ. Απόστολος. Στη συνέχεια μετέβησαν στο τάφο του μακαριστού Μητροπολίτου, στο προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού, όπου και τελέστηκε αρχαιρετικό τρισάγιο. Πάμε στη Λίμνο, η οποία υποδέχθηκε χθες το απόγευμα αντίγραφο της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Γερόντισσας από την Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους. Η εικόνα θα παραμείνει ως κοιμήλιο στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Μύρινας Λίμνου. Την Ιερά Εικόνα και τους εκπροσώπους της Ιεράς Μονής υποδέχθηκαν οι Μητροπολίτες Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος, Λεοντοπόλεως κ. Γαβρίλ και Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου κ. Ιερόθεος. Η διαδικτυακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας μετέδωσε σήμερα ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Παπάγου. Στις ιερές ακολουθίες ψάλλει η ελληνική βυζαντινή χοροδία. Όλες τις ιερές ακολουθίες μπορείτε να τις βρείτε στο on-demand περιεχόμενο της Πεμπτουσία TV στην κατηγορία Ιερές Ακολουθίες με την ελληνική βυζαντινή χοροδία, την οποία θα βρείτε στις εκπομπές. Σας υπενθυμίζουμε ότι εκδόθηκε και κυκλοφορεί το βατοπεδινό τυπικό της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Το βατοπεδινό τυπικό διαμορφώθηκε εδώ και αιώνες, περιλαμβάνοντας διατάξεις παλαιότερων τυπικών, επεξεργασμένες και κατάλληλα προσαρμοσμένες για τις τοπικές συνθήκες και εορτές και το κατά τις διάφορες περιστάσεις μοναστηριακό πρόγραμμα. Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr και στο τηλέφωνο 2377 8887. Εδώ ολοκληρώθηκε η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Παρακολουθήστε αμέσως μετά το δελτίο την εκδήλωση που διοργάνωσε η Ιερά Μονή Μαχαιρά αφιερωμένη στον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, τον Μεγαλομάρτυρα της Πίστεως.
ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, αρνούμενος να αλλαξοπιστήσει, θυσιάζεται πρώτος, δίνοντας το καλό παράδειγμα στους υπόλοιπους που έμελε να μαρτυρήσουν. Η φωνή του αντυχεί ως βροντί, με ανδρεία ψυχής προτάσει τα εξής. Παρά το γέμαν των πολλών, εγκάλιον του Επισκόπου. Βάζοντας το σταυρό του και ευλογώντας την αχώνη, μιμήθηκε τον Κύριο μας. Καθώς θυσιαζόταν χωρίς φόβο και ενσυνείδητα υπέρ της σωτηρίας του ποιμνίου του. Και στις 5 μην χάσετε την εκπομπή «Θαύματα φτιαγμένα από τραύματα» με σημερινό θέμα «Πάτερ ημών, η προσευχή των προσευχών». Ξέρει ο Θεός τι χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, ξέρει τον άρτο που πρέπει να σου δώσει, το φαΐ που πρέπει, την τροφή που χρειάζεσαι για να ζήσεις, όχι απλά βιολογικά να επιβιώσεις, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι κατά τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο το ψωμί του πεινασμένου, η τροφή του αδικημένου είναι πνευματικό θέμα, δεν είναι κοινωνικό απλά. Για περισσότερες ειδήσεις μείνετε συντονισμένοι στο διαδικτυακό πρακτορείο Ορθοδοξία, όπου μπορείτε να ενημερώνεστε όλο το 24ωρο και σε 8 γλώσσες. Καλό σας απόγευμα.